Μάγισσες. Πασιφάη. Η Πασιφάη ήταν κόρη του ήλιου και της νύμφης Περσιείδος, αδερφή του Πέρση και του μάγου Αιίτη, του βασιλιά της Κολχίδας και αδερφή της μάγισσας Κίρκη και θεία της Μίδιας. Η Πασιφάη ήταν σύζυγος του βασιλιά της Κρήτης Μίνωα και μητέρα 8 παιδιών, διάσημων. Είχε 4 γιους και 4 κόρες, ανάμεσά τους την Αριάδνη, τη Φέδρα, τον Γλαύκο, τον Κατρέα και τον Μινόταυρο. Ξέρετε την έκφραση ότι κάθε σπίτι κρύβει καλά και βαθιά μέσα του κάποια περίεργα μυστικά? Και πολλές φορές, πολύ περίεργα μυστικά μάλιστα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για κάθε ανάκτορο, που για την ακρίβεια κρύβει μέσα του ακόμα πιο περίεργα και σκοτεινά μυστικά. Και εδώ ακριβώς είναι που έρχεται και επιδρά η μαγεία των μύθων. Διότι οι μύθοι μας μεταφέρουν όλα τα περίεργα μυστικά του παρελθόντος, άλλοτε πιο διακριτικά και άλλοτε αδιάκριτα. Διότι οι μύθοι μας εξηγούν τα μυστικά του παρόντος, άλλοτε με έναν τρόπο συμβολικό και άλλοτε κυριολεκτικό. Διότι οι μύθοι μας μειούν στα μυστικά του μέλλοντος, άλλοτε με μια ανεξήγητη συγχρονικότητα και άλλοτε αδιάφορα και υποθετικά. Αλλά πάντα, μα πάντα, με μαγεία ανίποτη, μας παραδίνουν το νόημα που χρειαζόμαστε τη στιγμή ακριβώς που το ψάχνουμε. Έτσι και σήμερα, σε αυτό το βίντεο, ποιος δεν θα ήθελε να μάθει τα μυστικά που κρύβει μέσα του το μινωικό ανάκτορο της Κνωσού, ή νομίζετε ότι τα ξέρετε όλα, όλα τα μυστικά του μινωικού ανακτόρου της Κνωσού εννοώ? Λοιπόν, μήπως νομίζετε ότι αναφέρομαι στα μυστικά τα σχετικά με τον Ίκαρο και τον Δέδαλο? Ίσως νομίζετε ότι εννοώ τα εφτασφράγιστα μυστικά για τον Μινόταυρο και τον Λαβύρινθο? Ή νομίζετε ότι εννοώ τον μυστικό έρωτα της Αριάδνης για τον Θησέα, όπως το διατύπωσα αυτό ακριβώς, με αυτή τη σειρά αντικειμένου και κατηγορούμενου? Αλλά όχι, δεν αναφέρομαι σε κανένα από τα παραπάνω μυστικά. Ακούστε προσεκτικά λοιπόν, επειδή το μυστικό που θα σας πω σε αυτό το βίντεο είναι το πιο συνταρακτικό και περίεργο από όλα της μινωικής Κρήτης, αλλά και το πιο κοσμογονικό. Και ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Δεν το λέω έτσι αυθαίρετα. Το λέω διότι, παρόλο που η Πασιφάη βρίσκεται στο επίκεντρο, το μυστικό αφορά τον ίδιο τον βασιλιά Μίνωα. Η Πασιφάη θεωρούνταν και αυτή μάγισσα, όπως η αδερφή της η Κίρκη και η ανιψιά της η Μίδια. Και αυτό φαίνεται ιδιαιτέρως από τη σχέση της με τον Μίνωα. Στην αρχή της βασιλείας του λοιπόν, ο Μίνωας δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, γιατί υπέφερε από κάποια περίεργη αρρώστια, ίσως κάποιο αφροδίσιο νόσημα, αν το εκλογικεύσουμε και το αποσυμβολήσουμε, το οποίο είχε το εξής χαρακτηριστικό. Έβγαιναν από το σώμα του ερπετά και έντομα φίδια, σκορπιοί και σαραντοκουδαρούσες, αντί για σπέρμα που έτρωγαν τα σπλάχνα κάθε γυναίκας που ξάπλωνε μαζί του. Μόνο η Πασιφάη δεν έπαθε τίποτα όταν ενώθηκε μαζί του, επειδή ήταν κόρη του ήλιου και αθάνατη. Και φυσικά, μάγισσα και η ίδια. Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή του μύθου όμως, η Πασιφάη ήταν αυτή που έκανε μάγια στον Μίνωα και του έδωσε αυτή την αρρώστια, επειδή ο Μίνωας είχε πολλές ερωμένες. Έτσι, τις γυναίκες που πήγαιναν μαζί του, τις αφάνιζαν οι σκορπιοί και τα φίδια που έβγαιναν από το σώμα του, αντί για σπέρμα, σαν εκδίκηση και σαν τιμωρία. Κατά μία τρίτη εκδοχή, η Πασιφάη είχε τη δυνατότητα να σκοτώνει κάθε γυναίκα που υποπτευόταν ως ερωμένη του αγαπημένου της Μίνωα, με το να τις μεταμορφώνει σε ερπετά και έντομα
ή οτιδήποτε άλλο επιθυμούσε με την τέχνη της μαγείας που κατήχε τόσο καλά. Ο μύθος της Πασιφάης συνεχίζει να πλέκεται γύρω από τη μαγεία και τον αφύσικο έρωτα, αλλά και γύρω από τη ζωογόνο αλλά και καταστρεπτική δύναμη της σεξουαλικής ορμής, πράγμα που αποτελεί μυστήρια, αρχαίγονη και ανεξέλεγκτη μαγεία για τον άνθρωπο, ήδη από μόνο του από πάντα. Από τη μια υπάρχει ο αφύσικος ερωτάς της με τον Ταύρο, που ανέδυσε ο Ποσειδώνας, ως σημάδι της προτίμησης των θεών για τον Μίνωα, στη διαμάχη που είχε με τους αδερφούς τους Ραδάμανθη και Σαρπιδώνα, για την εξουσία. Όμως, ενώ η πράξη αυτή του Ποσειδώνα εξασφάλισε στον Μίνωα ανέμακτα και αναντήρητα την εξουσία, ο Μίνωας δεν θυσίασε το ζώο όπως είχε υποσχεθεί, αλλά το έστειλε στα κοπάδια του και λόγω της ομορφιάς του, αλλά και για να διατηρήσει τη ράτσα του. Για την πράξη αυτή της υπέρβασης της θεϊκής εντολής, ο Θεός εξαγρίωσε τον Ταύρο, προκαλώντας καταστροφές και αργότερα έστειλε ερωτική μανία στην Πασιφάη για τον Ταύρο, πράγμα που δεν ήταν σε θέση να καταπολεμήσει με τη μαγεία της. Κατά μία άλλη εκδοχή, ο έρωτας αυτός ήταν έργο της θεάς Αφροδίτης, για να τιμωρήσει την Πασιφάη, επειδή είχε περιφρονήσει τη λατρεία της θεάς, σε παρόμοιο μοτίβο με αυτό που η Αφροδίτη έστειλε ερωτική μανία στην κόρη της Πασιφάης, τη Φέδρα, για τον Υπόλυτο, αν και ήταν πρόγονός της, θετός μεν, αλλά πρόγονός της δε. Κατά άλλους, ο ασυγκράτητος έρωτας της Πασιφάης για τον Ταύρο ήταν στην ουσία μια τιμωρία προς τον πατέρα της τον Ήλιο, καθώς αυτός αποκάλυψε στον ύφεστο τον παράνομο έρωτα της θεάς Αφροδίτης με τον Άρη. Η ευθύνη των γονιών για τις πράξεις τους και η κληρονομικότητά της. Αυτή η μάστιγα ανά τους αιώνες. Ο Δέδαλος λοιπόν δεν κατασκεύασε μόνο τον Λαβύρινθο, αλλά μετά από παράκληση της Πασιφάης, στην απελπισία της για τον ανεκπλήρωτο έρωτά της, κατασκεύασε και ένα ομοίωμα ξύλινης αγελάδας, τόσο τέλειας που η Πασιφάη ξεγέλασε τον Ταύρο. Από την παράδοξη αυτή ένωση του Ταύρου και της Πασιφάης, γεννήθηκε ο Μινόταυρος, μισός Ταύρος, μισός άνθρωπος που κατοικούσε στον Λαβύρινθο, επίσης έργο του Δέδαλου, και τρεφόταν με ανθρώπινη σάρκα. Η Πασιφάη, μάγισσα και βασίλισσα, με καταγωγή από τον Ήλιο, με τα διάσημα παιδιά της, με τον αφύσικο έρωτά της, με την ερωτική μανία της, με ταύτιση των φιδιών ως σύμβολά της, λατρευόταν ως θεά, κυρίως στην Κρήτη, αλλά κατά μερικούς ερευνητές και στη Λακεδαίμονα, ως μάντισσα και χρησμοδότρια, όπου υπήρχε και ονειρομαντίο, όπου οι ιερείς ερμήνευαν τα όνειρα. Η ικανότητα και οι γνώσεις της Πασιφάης να ελέγχει μαγικά τη γενετήσια λειτουργία, να ελέγχει τη σεξουαλική ορμή, να ορίζει την ολοκλήρωση της συνέβρεσης με το αντικείμενο του πόθου της και να προκαλεί με ανάλογο τρόπο για να ικανοποιήσει την ερωτική μανία της, έχουν κληροδοτηθεί και επιβιώσει μέσα από τις κόρες της και τις κόρες τους και τις κόρες τους, κριτικές και μη, με τον Μίνωα και μη, με τον Ταύρο και μη, στην εποχή της και μη. Αποσυμβολίστε.